Με τα σκουπίδια τελειώσαμε. Τέλος. Γίνεται προσπάθεια να παραλάβουμε σκουπίδια σε δύσκολες περιοχές πριν περάσει το δεκάμενο, πριν το καλοκαίρι. Στο δεκάμενο υποχρέωσε η εταιρεία να τα πάρει. Ο δεύτερος μεγάλος αγώνας είναι αυτός ο απέραντος σκουπιδότοπος στην Πελοπόννησο, δεκάδες σκουπιδότοποι γραμμένοι, εγγεγραμμένοι και μη, γιατί είναι και πολλοί άγραφοι που γίνονται από εδώ και από εκεί. Πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εκαθάριση των σκουπιδότοπων. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άθλημα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ιδιαίτερα εδώ η Κορινθία είναι πρωταθλήτρια στους σκουπιδότοπους σε σχέση με τις άλλες. Έχει Καλαμάτα, καλά πάει. Δυστυχώς. Δηλαδή έχουμε πολλές κομματερές. Αυτό το οποίο συνέβη στο Βέλο το ξέρετε στην περιοχή πρόσφατα και δεν γινόταν. Προφανώς και η Μεσσηνία. Και η Μεσσηνία έτσι η ίδια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εμείς αποκαθιστούμε τρεις κομματερές τώρα μέσω Αντώνη Τρίτσι. Μία χωματερή στην Τρίπολη, μία χωματερή στην Ανατολική Μάνη και μία τρίτη στην Ερμιονίδα. Θα προχωρήσουμε με αυτό το ρυθμό και συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της χωματερής στο Κιάτο, όπου το ελληνικό κράτος, εμείς όλοι δηλαδή, πληρώνουμε μεγάλα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μέσα στο Μάρτι θα αρχίσει η κουβέντα με το Υπουργείο Ανάπτυξης για χρηματοδότηση και αποκατάσταση των χωματερών. Αυτές που ξέρουμε και αυτές που υποτίθεται ότι δεν τις ξέρουμε. Και είναι σε κάθε γωνία και γεννιούνται κάθε μέρα.